Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Εγώ θέλω την ημερομηνία μου, βεβαίως είμαι πρώην πολλά και νυν σκέτος παππούς, όπως είπες, όπως ξέρουμε. Αλλά δεν με αφήνουν. Καλά. Τι είναι δυνατόν λοιπόν. να παραμείνεις ήσυχος σε αυτή την πόλη. Για πάμε, δεν πειράζει. Αυτό είναι υγεία, το να ασχολείστε με διάφορα. Λοιπόν, μεγάλη συζήτηση. Παραγωγικά, όχι. Παραγωγικά είναι και αυτά. Το παππούς και μόνο είναι παραγωγικό, δεν αυτό είναι. Αυτό ναι, αυτό ναι. Όχι, λέω για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ωραία. Για πάμε τώρα. Γιατί σας προσάπτουν αυτό ότι εσείς φταίτε. Τι μου προσάπτουν, δηλαδή. Ότι αν ουσιαστικά θυμάμαι την παραλία και τα λοιπά, δηλαδή επί των ημερών σας, ότι είχατε προσπαθήσει να αλλάξετε. Να αλλάξετε τι να αλλάξετε. Να αλλάξετε την όψη. Καλά, να την θυμάμαι. Αλλάξω την όψη ή να φτιάξουμε όψη. Να ωραία, να αλλάξετε την όψη, να φτιάξετε την όψη. Μέχρι τότε ήταν μια θερμοκηπιακή κατασκευή με σκισμένα νάιλον. Η πάνω παραλία, έχουμε παραλιακό περίπατο και περπατούσε ο ξένος και ο ντόπιος περιπατητής και προς την περιά της θάλασσας ήταν θερμοκηπιακές κατασκευές της κακής ώρας, αν θυμάσαι καλά. Στη δεκάτο παραλία ήταν Άρτζι Μπούρτζι Γιολουλάς. Μιλάω για την πρώτη μας θητεία. Τότε λοιπόν κάναμε επέμβαση στην κάτω παραλία και αν θυμάστε καλά είχαμε κάνει με μια γενική εργολαβία ξύλινες ελαφρύες κατασκευές ωραιότατες με εργολαβία του οι Δήμου. Οι οποίες μένουν σήμερα. Οι οποίες κάποιες μένουν, ναι. Που λειτουργήσε πολύ καλά. Ναπολέον, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά. Παραδείγματος χάρη, σωστό. Ναι. Αυτή ήταν η ελαφριά, ομοιόμορφη κατασκευή με διαφορετικά στοιχεία βέβαια, όχι δηλαδή ένα πράγμα, αλλά ίδιο υλικό. Και λειτουργήσε καλά νομίζω. Βεβαίως δεν είχε τις ανέσεις που θα θέλει ένας καταστηματάρχης. Αλλά ήταν μια πέργολα που βόλευε να σερβιριστεί ο καθήμενος πελάτης, ντόπιος και ξένος, να μην φυσάει αέρας, να μην τον εμποδίζει ο αέρας που έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολλούς στην Ιεράπατρα. Κάποια ώρα φύγαμε το 98. Ναι. Όταν ξαναγύρισα το 1900, πώς το ήταν, το 2006-2007, η κατάσταση ήταν χάλια. Οπότε αναγκαστήκαμε να ξαναπαρέμβουμε. Και στην κάτω παραλία και στην πάνω παραλία. Τι κάναμε λοιπόν, κάναμε ένα γενικό, μια κανονιστική απόφαση που έλεγε τι επιτρέπεται να κάνει κανείς. Ναι. Υπήρχε μια μεταβατική περίοδος 2 ετών που τους αφήναμε με μικρές βελτιώσεις να λειτουργούν και μετά έπρεπε να εξανθρωπιστούν. Στην πάνω παραλία κάναμε πιο μεγάλη παρέμβαση γιατί τις κατασκευές, τις κακής ώρας κατασκευές που ήταν πάνω στη θάλασσα τις τραβήξαμε μέσα, ώστε να μπορεί ο περιπατητής να έχει τη θάλασσα να τη βλέπει. Ναι. Το γνωστό πεζοδρόμιο το οποίο είναι τώρα στη μέση. Όχι, αυτό το πεζοδρόμιο στη μέση. Μετά. Στην κάτω μεριά. Ναι, στην κάτω μεριά. Προς τη μεριά της θάλασσας. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε προς τη μεριά της θάλασσας περιπατητός, αν θυμάστε. Άρα μου καταλογίζουν ότι προσπάθησα να δώσω στον περιπατητή το ελεύθερο του να βαδίζει και, και ο ξένος να βλέπει και να μην συχαίνεται αυτά που βλέπει. Αυτό μου το καταλογίζουν, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Σας καταλογίζουν ότι το κάνατε με εκβιαστικό τρόπο και ότι. Τι εκβιαστικό τρόπο, δηλαδή. Ότι εκβιαστικό τρόπο σου απαγορεύω. Εγώ μεταφέρω τώρα τι λένε. Και εγώ απαντώ. Ότι θα τους κόβατε το νερό, δεν θα τους αφήνατε να σκέφτεσαι. Σε ποια περίπτωση. Σου κόβω το νερό, αν δεν αφήνεις τον περιπατητή να περιπατήσει. Σου κόβω το νερό, αν κάνεις το κεφαλιού σου και κάνεις ό,τι κατασκευές θέλεις, χωρίς να δεις ρογαίο σε κανένα. Αυτό είναι εκβιασμός. Ναι. Πώς αλλιώς. Όχι, το να μπουν κανόνες και να σέβονται οι κανόνες, να τους σεβόμαστε όλους τους κανόνες, εννοείται ότι είναι αυτό. Αυτό κάναμε λοιπόν. Ωραία. Βάλαμε κανόνες. Πώς ήταν, με μια κανονιστική απόφαση, έτσι λέει ο νόμος. Ναι. Το 2007, αν θυμάμαι καλά. Αυτή η κανονιστική απόφαση που περιέγραφε τι πρέπει να γίνει, με μεταβατική περίοδο, ξαναλέω, 2 χρόνων, απορρίφθηκε στην αρχή, πόσο θυμάμαι, από την αποκεντρωμένη διοίκηση που έλεγε για την νομιμότητα, αλλά υπήρξε κρίση σε επόμενο επίπεδο όπως πρόβλεπε ο νόμος. Ήταν η λεγόμενη επιτροπή του άρθρου 152 του τότε ισχύοντος νόμου, που ήταν μια επιτροπή στην οποία προείδευε δικαστής, η οποία ενέκρινε την απόφασή μας για το σύνομο, για την νομιμότητα της. Την ενέκρινε. Άρα έχω μια εγκεκριμένη από το κράτος μας απόφαση. Τελεία. Από εκεί και πέρα δεν καταλογίζω ευθύνες σε κανένα. Ναι. Πώς φτάσαμε τώρα εδώ, κατά την άποψη σας, κύριε Μασουράκη, γιατί θεωρώ. Είστε ο μόνος που μπορεί να δώσετε και κάποια λύση, τέλος πάντων, κάποια πρόταση. Όχι ο μόνος, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι. Για εδώ, επειδή το έχετε ζήσει, μετά, το θέμα, να πάμε στο τέλος. Λοιπόν, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και με το δεδομένο του νέου νομικού πλαισίου που δεν υπήρχε τότε, εμείς προσπαθούσαμε πολλά χρόνια και από την ΚΕΔ και να πάρουμε την ευθύνη των περιοχών σαν αυτήν μέσα σε πόλεις υπό τον Δήμο. Ή στο Δήμο απευθείας ή στο λιμενικό ταμείο του Δήμου.
Αυτό έγινε το κατά ήταν πολύ αργότερα. Αν θυμάμαι καλά, και πληρώναμε στον Άγιο Νικόλαο το λιμενικό ταμείο, έτσι. Ναι, δεν ήταν του Δήμου Ιεραγό, όχι. Το άλλο λιμενικό ταμείο. Η περιοχή δεν ήταν και στο λιμενικό ταμείο, αν και στην κρατική υπηρεσία του Δημοσίου. Να. Μιλάω για την περιοχή εκτός λιμενικού ταμείου. Ζητούσαμε λοιπόν, εφόσον ιδρύθηκε το λιμενικό ταμείο Ράπετα, να πάρουμε την περιοχή στο λιμενικό ταμείο Ράπετα. Είναι η λεγόμενη εξομοίωση με λιμενικό χώρο, του χώρου αυτού που διαφεντεύει η κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και του Υπουργείου Οικονομικών. Αυτό δεν τα είχαμε καταφέρει ως και πολλά χρόνια. Αυτό έγινε πρόσφατα σχετικά γεγονός. Άρα τώρα υπάρχει δυνατότητα να πάρει ο Δήμος την εξουσία στην περιοχή του. Ναι. Προβλέπει η σχετική νομοθεσία ότι για να την πάρει πρέπει πρώτα να μην υπάρχουν παράνομες κατασκευές απάνω. Ναι. Άρα σύμφωνα με τον υφιστάμενο νόμο πρέπει να γκρεμιστούν οι κατασκευές. Εν τω μεταξύ υπάρχει εξαγγελία της κυβέρνησης η οποία έχει αρχίσει να υλοποιείται, δεν είναι δηλαδή η λόγια μόνο, γιατί έχει χρηματοδοτηθεί η σχετική μελέτη ανάπλαση της παραλίας. Δηλαδή λέει το κράτος, όπως εκφράζεται με το τάδε Υπουργείο, ότι εγώ θα σου φτιάξω την περιοχή ανθρωπινή, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και βάζω και λεφτά, ξεκινάω, δεν το λέω μόνο λόγια, ξεκινάει η υλοποίησή της γιατί έχει χρηματοδοτηθεί, όπως είπαμε, η μελέτη. Από την άλλη μεριά, η άλλη υπηρεσία λέει πρέπει να γκρεμιστούν οι κατασκευές. Μα αφού υπάρχει εξαγγελμένη η υλοποίηση της ανάπλασης, γιατί πρέπει να γκρεμιστούν πρώτα? Δηλαδή, είναι λογικό αυτό? Είναι δεοντολογικό αυτό? Περίμενε 8 μήνες ακόμα, ώστε όταν είσαι έτοιμος να κατασκευάσεις, γκρεμιστέ το να τα κατασκευάσεις. Το επιχείρημά μας τώρα εδώ ποιο είναι? Το επιχείρημά μας είναι την ώρα που είναι εγκεκριμένη η απόφαση αυτή, ανεξάρτητα αν μερικοί καταστηματάρχες έχουν κάνει παραβιάσεις, εξάλλου και η απόφαση πρόβλεπε πρόστιμα. Εγώ έβαλα συνεχώς πρόστιμα. Μου καταλογίζουν ότι δεν τα γκρέμιζα? Ναι. Να το δεχτώ αυτό, ή μου καταλογίζουν ότι πήρα απόφαση, θα μπορούσα να μην επιτρέπω τίποτα ως Δήμος, εννοώ. Ναι. Δηλαδή μόνο ομπρέλες, τελεία. Δεν μπορούσα να το κάνουμε? Ναι. Θα ήμουν καλός τότε? Προσπαθήσαμε ως Δημοτική Αρχή να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, τον καθήμενο πελάτη, ντόπιο και ξένο, και τον επιχειρηματία. Εάν αυτό μας καταλογίζεται, καλά κάνει και μας καταλογίζεται. Ναι. Με τα δεδομένα λοιπόν τώρα. Αυτό που ακούγεται ότι να τα βγάλουν και να πάρουν τα πράγματα κάπου σε μια πλευρά, στην αγκρέτσα, του Δήμου, και να τα ξαναβάλουν, το ξαναβάλουν, αυτό το ξαναβάλουν θέλει νομιμότητα. Δεν είναι τα πρέπει, το ξαναβάζω. Ναι. Το ξαναβάζω θέλει νομιμότητα. Δεν είναι εξασφαλισμένη λοιπόν η νομιμότητα αυτής της πρότασης ότι τα παίρνω και τα ξαναβάζω μετά. Μόλις πάρω στα χέρια μου. Η νομιμότητα εξασφαλίζεται με τη μελέτη, με την εφαρμογή μιας μελέτης που κάνει, που γίνεται με χρηματοδότηση του κράτους, άρα δεν μπορεί παρά να είναι νόμιμη, και να υλοποιηθεί αυτή η υπόθεση. Άρα αυτό που παραμένει είναι το κράτος να καταλάβει, το κράτος όπως αυτό εκφράζεται, δεν είναι ιανός, δεν έχει δύο πρόσωπα και τρία πρόσωπα, είναι ένα πρόσωπο. Ναι. Το κράτος λοιπόν που λέει θα σας φτιάξω την ανάπλαση με δικά μου λεφτά, δεν μπορεί το ίδιο κράτος, δεν γκρεμίστε τα πρώτα. Μείνετε άνεργοι ένα χρόνο ή δύο χρόνια. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ. Είναι θέμα πολιτική απόφαση. Μα το λέει ο νόμος. Μα κολλάμε στο νόμο. Μα το νόμο εσύ το φτιάχνεις. Άλλαξε το νόμο. Φέρε μια τροπολογία στη Βουλή και διευθέτησέ το. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι θέσφατο ο νόμος αφού εσύ το φτιάχνεις. Μπορεί να επικαλείσαι εσύ ο ίδιος αυτό που εσύ ο ίδιος φτιάχνεις και μπορείς να το τροποποιήσεις. Είναι απλά πράγματα νομίζω. Ναι. Αλλά απλά πράγματα για ένα κράτος με χρηστή διοίκηση. Και ένα κράτος με λογική διοίκηση. Εδώ πέρα έχουμε καθένα απάνω του. Η αποκεντρωμένη είναι η διοίκηση. Τι είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση? Είναι ένας υπάλληλος του κράτους διορισμένος. Έτσι δεν είναι? Ναι. Σωστά. Να εκτελεί βέβαια και τις αποφάσεις του κράτους. Ποιο είναι το κράτος? Όλοι εμείς. Ποιες αποφάσεις? Συγγνώμη. Εκτελεί αποφάσεις πιανού? Προφανώς. Κάποιος μπήκε στη μέση. Ποιος είναι? Προφανώς του από πάνω. Ποιος είναι από πάνω? Ο από πάνω είναι ο υπουργός. Όχι, δεν είναι κατάλληλα. Πολλές φορές αυτονομούνται. Κοιτάξτε, έχω ζήσει τη δημόσια διοίκηση πάρα πολλά χρόνια, όπως ξέρετε. Και πάρα πολλές φορές κολλάμε σε ανθρώπους διοικητικούς παράγοντες. Δύσκολους διοικητικούς παράγοντες. Δεν είναι κακοί. Οι καλοί είναι δύσκολοι. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι ζουν μέσα σε ένα σύνολο. Δεν είναι δογματικά αυτό λέει ο νόμος, αυτό λέει η τάδε απόφαση, αυτήν εφαρμόζω. Μπορεί να την αλλάξει άμα χρειάζεται. Καλά, μπορεί να παίζει και το ανθρώπινος παράγοντας εδώ τώρα. Τι σημαίνει ανθρώπινος παράγοντας? Το συνέστημα, βρε παιδί μου. Το συνέστημα είναι υπέρ ημών. Το συνέστημα είναι να μην αφήσουμε τους ανθρώπους να μην έχουν δουλειά δύο χρόνια. Το συνέστημα είναι υπέρ της πρότασης που κάνω εγώ. Τι πρόταση, δεν είναι κανένα. Άρα λοιπόν, αυτό που λέτε εσείς και Δημαρχέ είναι το εξής.
ας χρησιμοποιήσουμε ως επιχείρημα το ότι έχουμε μια μελέτη η οποία την έχει αποδεχτεί το κράτος, η πολιτεία, το Υπουργείο. Έτσι, και έχει χρηματοδοτήσει. Και την έχει χρηματοδοτήσει. Άρα δεν μπορεί και είναι αντιφατικό. Βεβαίως. Να ζητάς να πέσει η πέργολα, ναι, έτσι, τη στιγμή που έχεις δώσει το κράτος λεφτά που έσπα, ξέσπα, δεν ξέρω από πού, ναι, για να φτιαχτεί αυτή η μελέτη. Ναι, είναι σαν να πω, αποφασίζω, ναι, στην Ελλάδα να κάνω ένα λιμάνι καινούριο, ναι, με τα δύο χρόνια. Ναι. Γκρεμίστε όμως το παλιό για να σας κάνω σε δύο χρόνια ένα καινούριο λιμάνι. Και τα δύο χρόνια αυτά δεν γίνεται. Έτσι λέει η απόφαση. Ποιος την παίρνει την απόφαση? Και θα βγαίνεις έξω. Ποιος την παίρνει την απόφαση? Εσύ την παίρνει την απόφαση, άλλαξε την. Είναι απλά πράγματα, νομίζω. Άρα σε δύο το επιχείρημα αυτό και προσπάθεια προς το Υπουργείο, ναι, να αποδεχτεί αυτό το λογικό επιχείρημα που εκθέτεται. Να αλλάξει, βέβαια, δηλαδή η νομοθεσία. Είναι δύο τα δεδομένα μας. Πρώτον, η απόφαση, η κανονιστική του Δήμου του 2007 είναι νόμιμη. Mm-hmm. Αν υπάρχουν παρανομίες από πλευράς διαφόρων επιχειρηματιών, ένας περισσότερο, άλλος λιγότερο, είναι άλλο θέμα. Και δεύτερον, υπάρχει αυτή η εξαγγελμένη και υλοποιούμενη ήδη υπόσχεση του κράτους, mm-hmm, περί ανάπλασης της παραλίας με κοινοτικά ή ελληνικά, τέλος πάντων, κρατικά χρήματα. Ναι. Ναι. Τώρα, ναι, πόσο εύκολο είναι να πιέσουμε να αλλάξει αυτή η νομοθεσία? Γιατί έπρεπε να είναι δύσκολη η πίεση? Έχω την εντύπωση ο Γιάννης Βλαγιστάκης, που ήταν υπουργός τότε και τώρα είναι και βουλευτής, δεν νομίζω να έχει αντίρρηση σε αυτά που λέω. Προφανώς θα προσπαθεί ο άνθρωπος. Το θέμα είναι πώς ξεμπερδεύεις με τους μανδαρίνους. Ναι. Ναι, υπάρχει και άλλο εμπόδιο. Σωστά. Τώρα. Ποιο είναι το άλλο? Το οποίο χτίζεται αυτή. Μιλάω με κάποιους κύριους. Είναι ο κύριος Βενέτης. Κύριος Βενέτης. Υπάρχει και το θέμα του νέου νομοσχεδίου, το οποίο ουσιαστικά περνάει τα ακίνητα αυτά εκτός από το Υπουργείο Οικονομικών και στην ΕΤΑΔ, η οποία εμπεριέχει μέσα και την κτηματική εταιρεία του Δημοσίου και το παράκτιο μέτωπο ΑΕ. Όλα αυτά, καθυστερώντας να γίνουν αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν στο διάστημα αυτό, μήπως αλλάξει και η διαδικασία του παραλιακού μετώπου εδώ και για τον τρόπο τον οποίο θα μπορούν να εκμεταλλευτούν οι καταστηματάρχες? Σίγουρα κάποια πρακτικά απλά πράγματα θα μείνουν. Δηλαδή δεν μπορεί να μην μπορεί να σερβιριστεί ένας άνθρωπος στην παραλία του, mm-hmm, και δεν μπορεί να μην σερβίρεται με τρόπο ανθρωπινό. Τι να αλλάξει δηλαδή? Να απαγορεύεται να σερβίρεις την παραλία? Ναι, ίσως και το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο να παραχωρηθεί σε άλλους για εκμετάλλευση. Δεν το, είναι, σε άλλους επιχειρηματίες. Σε νέους επιχειρηματίες, γιατί μιλάνε για εκμετάλλευση όλου του Αιγαίου. Άμα δεν έχεις κατάσταση στην παραλία, θα φτιάξεις ξεχωριστό κατάστημα πάνω στην παραλία με κουζίνα? Πρέπει να είσαι παρόδιος. Πρέπει να έχεις κατάστημα εκεί. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα φτιάξεις, θα το κάνουμε χειρότερα τα πράγματα, κάνουμε εγκαταστάσεις κουζίνας πάνω στον παραλιακό χώρο. Δεν γίνεται αυτά. Ναι, να το πάμε αυτό. Το είδατε καθόλου τι προβλέπει το νομοσχέδιο το καινούργιο? Όχι, δεν το έχω δει αυτό. Αλλά δεν μπορεί να προβλέπει τέτοια εξέλιξη. Δεν μπορεί. Να μπορεί να το αναθέσει σε άλλο επιχειρηματία την παραλία που είναι μπροστά στο κατάστημα του αλουνού. Και πώς θα παρασκευάζεται ο καφές, πώς θα παρασκευάζεται η μακαρονάδα, η γαριομακαρονάδα. Πάντως, ναι, θεωρούνται τουλάχιστον έτσι, η εικόνα που υπάρχει, μια εικόνα πρώτη, είναι ότι όλα τα σημεία τα οποία είναι για άλλοι χώροι κλπ. Mm. Είναι προς εμπορική αξιοποίηση σαν οικόπεδα. Με την προϋπόθεση ότι υφίσταται αυτή η δυνατότητα λογικά και εν της πράγμαση. Υπάρχει μια προϋπόθεση, να υπάρχει λογική. Να τη δούμε να εφαρμόζεται. Mm. Ναι, αλλά λέμε, ας πούμε, θα αλλάξει. Λέτε, ποιος θα το αλλάξει, ο Θεός? Η κυβέρνηση θα το αλλάξει, η Βουλή θα το αλλάξει. Mm. Άρα να το αλλάξει προς τη σωστή κατεύθυνση, απλό. Mm. Γιατί δηλαδή μην επικαλούμαστε ήδη, σκότασα το παιδί μου και ζητάω επίδομα, ξέρω εγώ, παιδιού. Δεν γίνεται. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Και στο Μύρτος πιστεύετε ότι είναι η ίδια ιστορία? Γιατί εδώ μας κάπως και τι κυριωτές Παντελάκης ότι στάλησαν τα χαρτιά από την κτηματική υπηρεσία. Προφανώς από το 23, ναι, και με πονηρό τρόπο απέσπασαν την υπογραφή των καταστηματαρχών, έτσι μας είπε ο ίδιος. Οπότε κινδυνεύει και το... Ναι, προφανώς πάντως δεν είναι η Ιερά Πέτρα μόνο, ναι, προφανώς είναι και το Μύρτος, ναι, και η Λούντα και όλες τις παραλιακές, ναι, πόλεις έχουν, ναι, κάποιο αντίστοιχο, σχεδόν το ίδιο ή χειρότερο ή καλή, ναι, ευκολότερο πρόβλημα. Τώρα έχει στοχοποιηθεί η Ιερά Πέτρα, έτσι? Δεν νομίζω, δεν νομίζω να έχει στοχοποιηθεί. Ναι, για κάποιο λόγο, συμφέροντα ηρακλειώτικα? Όχι, δεν είμαι υπέρ της νομοσιολογίας, Μαρία μου, όπως ξέρεις.
Okay. Για να το πω κάτι πρέπει να το αποδείξω 100%, όχι 99%. Και δεδομένου ότι δεν έχω ούτε 1% απόδειξη από αυτού, θεωρώ ότι είναι συνωμοσιολογία σχέτη αυτό. Μάλιστα. Οπότε κρατάμε την πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Αυτό είναι το αυτονόητο δηλαδή ουσιαστικά. Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορείς να πληρώνεις και να χρησιμοποιείς χρήματα του ελληνικού δημοσίου ή από την Ευρώπη τέλος πάντων για να κάνεις μια μελέτη και από την άλλη έτσι. Να μην... Δύο πράγματα λοιπόν. Επειδή μπορείς καταλογίζουν στο Μαστοράκι. Αν καταλογίζουν στο Μαστοράκι ότι προσπάθησε να εξυπηρετήσει την εικόνα, την εμφάνιση της Ιεράπετρας, την εξυπηρέτηση των καταστηματαρχών και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ντόπιων και ξένων, να μου το καταλογίζουν. Είναι τιμή μου να μου καταλογίζουν τέτοια πράγματα. Και καταλήγουμε στο ότι η απόφαση του 2007 είναι νόμιμη, έχει εγκριθεί για την νομιμότητά της. Και δεύτερον, με το υφιστάμενο καθεστώς και την εξαγγελμένη από την κυβέρνηση ανάπλαση που έχει αρχίσει να υλοποιείται, παραλαμβάνω, δεν είναι λόγια στον αέρα, υλοποιείται με χρηματοδότηση της σχετικής μελέτης, είναι αντιφατικό και κόντρα στη χρηστή διοίκηση που δικαιούται ο πολίτης, να πει σου καταδαφίζω πρώτα για να στο φτιάξω μετά. Και στο ενδιάμεσο διάστημα δεν με ενδιαφέρει. Ναι, ο πολίτης όμως θέλει να ενδιαφέρεται το κράτος και να εκφράζεται το κράτος ενιαία, όχι άλλο η μια υπηρεσία, άλλο η άλλη, άλλο η παράλληλη. Μάλιστα. Λοιπόν, καλά ξεμπερδέματα. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά άλλη απορία τώρα που είμαι. Τώρα που σας με βρήκατε, ευχαριστώ σας λοιπόν. Ναι, ποιες μπορούσαν να είναι τώρα οι τώρα ενέργειες. Δηλαδή αν ήσασταν τώρα δήμαρχος, και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σαν δήμος ή σαν περιοχή για να μπορέσουμε να σταματήσουμε. Πάμε στον αρμόδιο υπουργό. Ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών είναι ο Κωστής Γατζηδάκης, με τον οποίο είχα πολύ καλή συνεργασία. Ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής στην Ευρωβουλή. Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος. Νέα Δημοκρατία, αυτός Πασόκ, εγώ, εξαιρετική συνεργασία. Καταλαβαίνει πολύ καλά και είμαι βέβαιος ότι αν πάει ο αρμόδιος, ο δήμαρχος, με οποιονδήποτε άλλο τον συνοδεύει και του τα πει αυτά τα πράγματα, θεωρώ ότι αποκλείεται ο Κωστής να πει όχι. Έτσι θεωρώ. Ωραία, το ένα. Η Ευρωβουλή εδώ που ενδεχομένως έχουν μπει και κάποια χρήματα, θα μπορούσε άμεσα, γιατί ακούστηκε και αυτό έτσι, ναι, να αποτανθούμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, βέβαια, όχι, όχι γι' αυτό. Ναι, λέω τώρα. Αυτά είναι, όχι, όχι, αυτά είναι κουβέντα να γίνεται. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό. Προτείνετε λοιπόν και αν ήσασταν δήμαρχος, θα παίρνατε το πρώτο αεροπλάνο. Έτσι, να πάτε από τη Σιτία, φαντάζομαι. Το προηγούμενο από τη Σιτία, γιατί το αεροδρόμιο Ηρακλείου είναι κλειστό τώρα, λέω τώρα εγώ. Ναι, θα πηγαίνετε στον κύριο Χατζηδάκη, θα του εκθέτατε όλα αυτά που περιγράφουμε. Συν του ότι δεν μπορεί να. Δεν γίνεται για να μπουν κανόνες να γίνουμε Γάζα εδώ, ας πούμε, και μετά να το ξαναφτιάξουμε. Δεν γίνεται αυτό. Εάν δεν είχε υπάρξει αυτή η εξαγγελία, θα έλεγα εντάξει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αλλά με αυτό το δεδομένο δεν υπάρχει. Να. Υπάρχει μόνο παραλογισμός. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, ελπίζω να πρυτανεύσει λογική εδώ, γιατί αυτό που περιγράφουμε τώρα είναι το λογικό. Και το λογικό ότι πρέπει να δουλέψει ο κόσμος το καλοκαίρι, όχι μόνο οι επιχειρηματίες και ο κόσμος που δουλεύει. Και εμείς πρέπει να απολαύσουμε την παραλία μας. Και ας είναι και έτσι. Μέχρι να φτιαχτεί. Επίσης, να πω και επειδή δεν κρατιέμαι να μην το πω, δεν είμαι υπέρ των διαδηλώσεων που αποκλείουν δρόμους, δεν μπορεί άλλο να πάει στη δουλειά του και ποτέ δεν ήμουνα. Όσα χρόνια ήμουν δήμαρχος, που ήμουν 12 χρόνια δήμαρχος, ό,τι πετύχαμε το πετύχαμε με την πειθό και με το επιχείρημα, ποτέ με τέτοιου είδους ακτιβιστικές εκδηλώσεις. Θεωρώ ότι πολλές φορές αυτό μειώνει το δίκιο σου. Δηλαδή δεν είναι ότι αφωνώ έτσι, γιατί θα θεωρώ ότι δεν μπορείς να αποκλείσεις τον άλλο την κίνηση, όπου είτε καταλαμβάνεις το πανεπιστήμιο ή καταλαμβάνεις τον δρόμο Πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές απομειώνει το δίκιο σου. Φαίνεται δηλαδή ότι δεν έχεις δίκιο, αλλά προσπαθείς με τη φωνή σου να το επιβάλλεις. Ναι, τώρα σε αυτή την περίπτωση πώς θα μπορούσε να σταματήσει μια διαδικασία. Ναι. Πάμε στον Υπουργό. Ναι, την ώρα εκείνη όμως μπορεί να λειτουργούσε και ο εργολάβος. Αλλά πάμε εγκαίρως στον Υπουργό. Πάμε εγκαίρως στον Υπουργό. Τώρα εντάξει. Μάλιστα. Εντάξει, θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες για πολλά θέματα που είχατε διαχειριστεί τότε. Ας κρατήσουμε αυτό και ελπίζω κάποια άλλη στιγμή να τα ξαναπούμε. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Αυτά. Με τον πρώην δήμαρχο, πρώην ευρωβουλευτή, τον κύριο Μαστοράκη, είχαμε έτσι, επειδή ακούγεται πολύ συχνά το όνομά του, καλό θα ήταν να ακουστεί και εκείνος η άποψή του για το όλο θέμα. Μάλιστα, γιατί... ναι, νομίζω και στην Καθημερινή έδωσε μια συνέντευξη τώρα. Ναι,
και από εκεί ξεκίνησε η ολόκληρη ιστορία. Τέλος πάντων, ναι, αυτό είναι. 21 του μήνα ήταν η συνέντευξη. Ουσιαστικά αυτό το οποίο καταλήγει είναι ότι για τις νόμιμες διαδικασίες από το 2007 που έχουν γίνει, ότι όσον αφορά με την κανονιστική απόφαση αυτή βάλανε κανόνες με την ευκολία όλων, και όσοι δεν τηρούσαν είχαν θέμα προστίμων.